Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σου. Πώς θα πάμε? Προσπαθούμε στον αγώνα της καθημερινότητας. Είσαι ήρεμη δύναμη, ήρεμη φωνή που τα λέει όλα. Κοίταξε, τώρα μερικές φορές πρέπει να κάνεις και τόπο στα νιάτα, στον αυτορμητισμό και στην αγωνιστικότητα. Στην ηλικία. Αλλά μετά έρχεται ένας τώρα, Δημήτρης Μόσχος. Μετά από τόσα χρόνια. Να τα πει και να ηρεμήσει τους πάντες. Λοιπόν, πρέπει να δώσουμε και το προβάδισμα. Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και όταν τα προβλήματα είναι υπαρκτά και μάλιστα καίνε και ζητάνε άμεσες λύσεις, αυτό είναι το κακό. Με τα προβλήματα τα συγκεκριμένα, αυτό είναι το κακό. Ότι πρέπει να γίνει τώρα. Και θέλω από τη δική σου εμπειρία, Δημήτρη, πώς τα είδες χθες τα πράγματα, γιατί τελικά ήρθαν μάλλον για να ακούσουν παρά για να δώσουν επιτόπου κάποιες λύσεις. Υποθέσεις και αυτοί έκαναν το πώς μπορεί να λυθεί ένα τέτοιο πρόβλημα, παρουσία όλων όσων βρέθηκαν εκεί, και ήταν και αρκετός κόσμος. Πρώτον, θεωρώ απαράδεκτο το ότι εάν ήρθαν και δεν ήξεραν. Έχω την εντύπωση και είμαι σίγουρος ότι ξέραν και για τα προβλήματα και για το υπάρχει. Υπάρχει μια ενημέρωση και το Υπουργείο ξέρει εδώ και αρκετό διάστημα τι ακριβώς συμβαίνει. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ήρθανε με μια άποψη έτσι. Πάμε να δούμε τι λένε. Χωρίς να ξέρουν, να δούμε τα προβλήματα. Αυτό είπε ο κύριος Υπουργός, να ακούσουμε και να δούμε το πρόβλημα και μετά να δούμε τις λύσεις. Εγώ πιστεύω ότι είναι λόγια απλώς κατευνασμού της κατάστασης, η οποία υπάρχει η κατάσταση δυστυχώς. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Τα έχουμε πει αρκετό διάστημα. Από το Μάρτιο τα λέμε. Αλλά... Λοιπόν, τέλος πάντων, φαίνεται ότι η κυβέρνηση πραγματικά δεν θέλει να ασχοληθεί με τον αγροτικό τομέα. Τα έχουμε πει και τα έχουμε δυστυχώς με αυτά που βλέπουμε. Δηλαδή, αυτό σημαίνει. Έχει μπει μια λογική στην κυβέρνηση οικονομίστικη, στην οποία φαίνεται ότι εμείς, σαν αγροτικός τομέας, δεν προσφέρουμε ουσιαστικά στον εθνικό κουρβανά. Από την άλλη όμως τα λόγια και συνέντευξη τύπου του κύριου Κερδίκολγου ήταν, Δημήτρη μου, σε προτεραιότητα ο αγροτικός κόσμος, γιατί είναι αναπόσπαστο κομμάτι και της κοινωνίας και της παραγωγικής διαδικασίας της χώρας. Τι από τα δύο συμβαίνει τώρα εδώ? Κοιτάξτε να δείτε, από λόγια, εγώ αν θυμάστε και προχθές όταν μου ερωτήσατε τι περιμένεις από τη συνάντηση, είπα ότι δεν περιμένω τίποτα απολύτως. Έτσι, βλέποντας το πώς κινείται όλο το διάστημα αυτό η κυβέρνηση, με τα προβλήματα τα οποία έχουμε, πραγματικά δεν θέλει να δώσει λύσεις. Έχουν πει σε μια λογική από πέρυσι το Δεκέμβριο της υποσχοζεολογίας, ναι, θα δώσουμε αυτό, θα δώσουμε εκείνο, θα δώσουμε το ένα, θα δώσουμε το άλλο. Καθημερινά, άμα μπείτε στο ίντερνετ και διαβάσετε τόσα για τους αγρότες, τόσα για τους αγρότες, φαίνεται ότι έχουμε πάρει εκατομμύρια χωρίς ουσιαστικά να έχει πάρθει τίποτα απολύτως. Τώρα, τα λέω τίποτα, πραγματικά τίποτα. Τώρα, γιατί... Δημήτρη, να μείνουμε λίγο στο μήλο. Να μείνουμε λίγο στο μήλο και στο πραγματικό πρόβλημα. Νομίζω το παραδέχτηκες και εσύ χθες όταν μιλούσες στον κύριο Κερδίκογλου, ότι όντως το θέμα της Αιγύπτου δεν είναι ένα θέμα εύκολο. Είναι ένα θέμα διεθνές, είναι ένα θέμα παγκόσμιο, με αυτό που συμβαίνει εκεί αυτή τη στιγμή. Και βεβαίως θα την πληρώσει και το Καστοριανόμιλο, που κατά 80% εξάγεται εκεί, και όλα τα προϊόντα που εξάγονται προς τα εκεί. Η λύση που προτείνει, που φάνηκε να προκρίνει ο Υπουργός, ότι δηλαδή πρώτον να βρούμε κάποιες αγορές καινούργιες και δεύτερον μέχρι που να τις βρούμε να κάνουμε κάτι με τα ψυγεία, τους χώρους αποθήκευσης, επιδοτώντας ίσως το ενεργειακό κόστος που θα χρειαστούν για να διατηρηθούν τα μήλα. Το βλέπεις ίσως κάτι εφικτό, το βλέπεις να είναι κάτι ανέφικτο? Στη σωστή ή στη λάθος κατεύθυνση, πώς το είδατε εσείς αυτό? Να πάρουμε ένα-ένα τα κομμάτια για να καταλάβει και ο κόσμος ο οποίος μας ακούει τι ακριβώς γίνεται. Ή και ένα μέρος, όπως ακούσαμε, να απορροφηθεί από τις ένοπλες δυνάμεις, από το Υπουργείο Παιδείας και από το Υπουργείο Υγείας, που αυτό θα θέλουν το μήλο για το στρατό, για τα παιδιά και για τους αρρώστους. Σας το είπα και την άλλη φορά, αυτό χρειάζεται εθνική πολιτική, που τέτοιο πράγμα δεν βλέπουμε από την κυβέρνηση. Να εξηγήσουμε αυτό το πράγμα, δηλαδή και για το στρατό και για την υγεία και την παιδεία είναι διαγωνισμοί στη μέση. Αυτά δεν μπορούν να αλλάξουν εύκολα, θα πρέπει να πάρθει πολιτική απόφαση. Μέχρι τώρα για πολλά πράγματα δεν την έχει κάνει το Υπουργείο. Μακάρι να την κάνει. Έτσι, η κυβέρνηση μάλλον, γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα του Υπουργείου Γεωργίας, είναι ζήτημα καθαρά της κυβέρνησης. Δηλαδή το να παρακάμψει εύκολα ένα νόμο ο οποίος λέει ότι
τα εφόδια, τα τρόφιμα, είτε για το στρατό είτε για την υγεία, δεν παίρναν μέσα από τη διαδικασία του διαγωνισμών, δεν είναι εύκολο πράγμα για να γίνει. Χρειάζεται μια συνένεση, χρειάζεται μια απόφαση, χρειάζεται μια κία να βγει. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη διάθεση και ούτε ελπίζω σε αυτό το πράγμα. Σας το λέω από τώρα και να το έχετε δεδομένο αυτό το πράγμα, ότι δεν πρόκειται να γίνει. Πάει αυτό το κομμάτι. Μάλιστα. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει όσον αφορά με την Αίγυπτο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, γιατί εγώ ασχολήθηκα από το Μάρτιο με αυτή τη διαδικασία για να δω τι ακριβώς μπορεί να γίνει και αν μπορεί να γίνει κάτι. Έτσι. Mm-hmm. Ουσιαστικά το λιμάνι της Αλεξάνδρειας ήταν ο ενδιάμεσος σταθμός από όπου εκεί διακινούνταν όλα τα μήλα σχεδόν που φεύγουν από όλη την Ευρώπη για όλες τις ανατολικές χώρες. Ναι, ναι, ναι. Και τις δεν αραβικές χώρες για τους πάντες. Δεν πάει αποκλειστικά στην όχι, όχι, για όλες τις αραβικές χώρες. Αιγύπτου. Έτσι, το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό επομένως. Εκεί για να λυθεί, εκεί υπάρχει μια πίεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και έχουν επιβληθεί κάποια capital πράγματα control. Μαζί με τα capital control, όπως ακριβώς επιβλήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και εμάς με τα μνημόνια. Αυτά δεν είναι εύκολα πράγματα να ξεπεραστούν. Εγώ το έχω δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ξεπεραστούν ή αν ξεπεραστούν χρειάζονται μεγάλο χρόνο. Άρα, δεν χρειάζεται να γίνει. Άρα το να ψάξουμε άλλες αγορές. Θα φτάσω και σε αυτό. Θα φτάσω και σε αυτό. Γι' αυτό η πρόταση δικιά μας ήταν τελείως διαφορετική. Όσον αφορά το κομμάτι των αγορών τώρα, έχετε δει ποτέ κυβέρνηση ή κρατική εξουσία να βγει και να βρει αγορές για κάθε προϊόν στην Ελλάδα? Εδώ υπάρχει μια φιλοσοφία της κυβέρνησης η οποία μιλάει για ελεύθερη αγορά. Βρέστε αγορές, πουλήστε, κάντε ράντε. Δεν έχει να συζητάμε κάτι άλλο. Έχεις δίκιο, Δημήτρη, σε αυτό. Απλά η πολιτεία έχει ένα ρόλο υποστηρικτικό όταν η κλάδη, και έγινε πολύ πρόσφατα με την Γούνα και την Νότια Κορέα, παραδείγματος χάρη. Ναι. Να έχει μπαίνει μια υποστηρικτικά ώστε να προωθήσει μια νέα αγορά, ένα προϊόν. Θα συμφωνήσουμε μαζί. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να κάνει, να κάνει την προώθηση συμμετέχοντας σε κάποιες εταιρείες, σε κάποιες παρουσιάσεις, με μια διαδικασία τέτοια. Αυτό για να γίνει χρειάζεται ένα σχεδιασμό. Πρώτον και δεύτερον, χρειάζεται να βρουν τα κονδύλια και από πού θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια και ποιος θα τα χρηματοδοτήσει και πώς θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι εύκολο πράγμα να γίνει. Επομένως, ούτε και εγώ ευελπιστώ ότι θα γίνει κάτι. Και γι' αυτό καταλήξαμε στην πρόταση που έκανε ο Θωμάς σαν σύλλογος που την είχαμε συζητήσει την προηγούμενη βραδιά. Η μόνη περίπτωση που μπορούμε να δούμε είναι να πάμε και να πάρει ο κόσμος μία αποζημίωση με βάση το κόστος παραγωγής με την περσινή τιμή του μήλου. Όπως δηλαδή αποζημιώθηκε, γιατί εδώ μπαίνει το ζήτημα, μπήκε και των Γουναράδων σαν παράδειγμα εχθές, όπως αποζημιώθηκε για τον πόλεμο ο Γουναράς, να αποζημιωθεί και για το μήλο ο μηλοπαραγωγός. Ναι, οι οποίες αντιμετωπιστήκαν κάπως έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει. Και γι' αυτό εμείς επιμέναμε και λέγαμε ότι εκεί πέρα χρειάζεται μια δέσμευση από το Υπουργείο ότι θα πρέπει να κοιτάξει αυτή την πρόταση. Το να καθόμαστε να λέμε αυτό που είπε και η κυρία Αντωνίου και οι υπόλοιποι που και εκείνο ήταν το μεγαλύτερο φάουλ, όταν έχεις τοπικούς παράγοντες εδώ πέρα και μπαίνουν σε μια διαδικασία να υποστηρίξουν τακτική της κυβέρνησης χωρίς να κοιτάνε τι γίνεται. Ναι, η κυρία Αντωνίου κάποια στιγμή παρεμβαίνοντας στη συζήτηση είπε και αν βρεθούν αγορές, τι αποζημίωση να σου δώσω. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, κύριε Νατσούλη, τη στιγμή αυτή το 30% της εισκόμησης ποικιλίας γκαλά είναι στα χωράφια και πέφτει κάθε μέρα. Δεν έχει σκομιστεί αυτή η ποικιλία. Με αποτέλεσμα αυτό θα μείνει στα χωράφια και το διάστημα αυτό δεν υπάρχει χυμοποίηση να φύγει για χυμό. Έτσι. Οι τιμές είναι πολύ χαμηλές. Συνάδελφοι μας είπαν ότι είναι κάτω από 11 λεπτά τις θα πληρώνουν σήμερα για να τα μάσουν. Μα χθες μας έλεγαν από το τυχείο και 9 λεπτά, κύριε Μόσχο. Και 9 λεπτά. Τι συμφέρει να βάλεις, δηλαδή να βάλεις έναν εργάτη να σου μάσει τα μήλα αυτά, δεν θα βγάλει. Δεν θα βγάλει, φυσικά δεν θα βγάλει. Έτσι. Φυσικά. Επομένως μπαίνει ένα ζήτημα ήδη για το 30% σας λέω της ποικιλίας αυτής. Σε 10 μέρες θα αρχίσει να βγαίνει η υπόλοιπη παραγωγή που έχει να κάνει με το άλλο κόκκινο μήλο, με τις άλλες ποικιλίες, οι οποίες είναι λίγο πιο πίσω στην παραγωγή. Εάν δεν πάρθουν γρήγορα μέτρα και αν δεν μπει μια τέτοια σκέψη στο Υπουργείο για να μπορέσουμε να δούμε τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν όλα αυτά, δεν είναι μόνο το κομμάτι του να πάνε να επιδοτήσουν τα ψυγεία. Τα ψυγεία. Εγώ δεν διαφωνώ. Αυτό είναι ένα μεγάλο κόστος. Το έχουμε βάλει πολλές φορές και για τους συνεταιρισμούς και για τις ομάδες. Είναι τεράστιο. Μας είπε τα ποσά που πληρώνει η ΓΕΟΚ για ψυγεία και μας έπεισαν εδώ τα χαρτιά. Δηλαδή είναι τεράστια τα νούμερα. Είναι αυτό που λέγαμε από την αρχή, Χρήστο, ότι το κόστος της ενέργειας, αν θυμάσαι, εγώ το λέω από πέρυσι τον Οκτώβριο. Γι' αυτό είπα εκεί ότι δεν ήταν το ζήτημα της ενέργειας που έχει να κάνει μόνο με τον πόλεμο. Το παιχνίδι παίχτηκε πολύ άσχημα και το παιχνίδι το τραβάμε εξαιτίας του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Δηλαδή δεν πληρώνουμε το κόστος της παραγωγής για την ηλεκτρική ενέργεια.
πληρώνουμε τον Ταβατζηλί και του χρηματιστηρίου που κάθε μέρα παίζουν τα μετοχές στα κεφάλια τα δικά μου, τα δικά σου, του κόσμου όλο. Πάνω σε εμάς το πόσο χρήματα θα πάρουν αυτοί. Και όχι μόνο για ένα επάγγελμα. Για εδώ αυτό δεν είναι μόνο για τους αγρότες. Αυτό εδώ είναι για τους πάντες. Από το νοικοκυριό μέχρι το ό,τι επάγγελμα κάνει ο καθένας. Μα το έχουμε πει και το έχουμε ξεκαθαρίσει. Εγώ το έχω πει πολλές φορές. Σας λέω από πέρσι όταν ξεκινήσαμε τα πρώτα μπλοκ. Αν θυμάστε, το βάζαμε αυτό. Και δυστυχώς η κυβέρνηση συνέχισε μια ιστορία στην ίδια λογική και τη συνεχίζει και σήμερα. Δηλαδή θα πάει να επιδοτήσει το ρεύμα, θα πάρει χρήματα από μένα, από σένα. Που θα τα δώσει σε εταιρείες και αυτά τα χρήματα εμείς θα είναι χρέη τα οποία θα αναγκαστούμε κάποια στιγμή να τα πληρώσουμε. Δηλαδή είναι, μπαίνει κι άλλο κομμάτι πίσω από αυτό. Δεν είναι τόσο εύκολο δηλαδή να πούμε ναι να τα χρηματοδοτήσει. Εδώ πρέπει να μπουν ριζικά πράγματα, αυτό που ξεκίνησε να γίνεται σε άλλες χώρες, να μπει τιμή πλαφών, να σταματήσει το χρηματιστήριο της ενέργειας σε ένα βαθμό, να πάρει μία αναστολή, δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει, για να μπορέσουμε και να αντέξουμε και να βγάλουμε και το χειμώνα. Και από εκεί και πέρα, συγγνώμη που σε διακόπτω, από εκεί και πέρα το ζήτημα που έχει να κάνει με την αποθήκευση όχι μόνο του μήλου, είναι πολλά φρούτα που έρχονται το διάστημα αυτό και θα μπουν στα ψυγεία. Έτσι. Και αυτό το κόστος δεν μπορεί εύκολα να βγει. Και το ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από μεριάς των εμπόρων είναι ότι το μεγάλο ζήτημα που μπαίνει είναι ότι υπάρχει εξαθλίωση του κόσμου. Δεν υπάρχει το χρήμα δηλαδή γιατί αναγκάζει να πληρώσει τα υπόλοιπα. Τις εισφορές, τα ρεύματα, τα πετρέλαια, τις βενζίνες οι οποίες έχουν φτάσει στο Θεό. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κατανάλωση. Αν μιλήσεις και με την τοπική κατανάλωση, ας πούμε, βλέπεις ότι έχει πέσει ένα 30-40% μόνο και μόνο από αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Δημήτρη, τα ενεργειακά και το μήλο κατανάλωσαν την περισσότερη ώρα. Κάτι πήγε να πει και ο κύριος Ζαζαρίδης, είπε και κάποια πράγματα και ο κύριος Κορεντσίδης. Ήταν οι δύο που μίλησαν και για το φράγμα. Κόπηκε η συζήτηση για το φράγμα πολύ απότομα εκεί. Ότι θα έχουμε ανακοινώσει μετά την έκθεση. Ότι ο κύριος Κεδίκογλου είπε χθες ότι έχω ένα μήνυμα από τον Γιοργαντά, τον Υπουργό δηλαδή Αγροτικής Ανάπτυξης. Θα σας πει τι θα γίνει με το φράγμα μετά την έκθεση. Και κόπηκε η συζήτηση. Κοιτάξτε να δείτε. Τα έχω πει, αν θυμάστε, από την πρώτη σύσκεψη που έγινε στην Αντιπεριφέρεια διαδικτυακά με τον τότε υφυπουργό, με τον κύριο Σκρέκα. Ότι το φράγμα του Νεστορίου δεν θα ξεμπλοκάρει εύκολα, δεν είναι εύκολη υπόθεση, παρόλο που ακούγαμε και από στελέχη της περιφέρειας. Ναι, και εκεί, συγγνώμη Δημήτρη, ακούμε τα κυβερνητικά τώρα εδώ στελέχη και υπουργούς να λένε δεν δικό μας θέμα, είναι στα δικαστήρια αυτές οι εταιρείες. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στα δικαστήρια. Κοιτάξτε. Κολλάμε εκεί τώρα, τι γίνεται. Ζητήματα για να γελάμε, γιατί θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος το εξής πράγμα. Επί ΣΥΡΙΖΑ ψηφίστηκε ένας νόμος, ο οποίος έλεγε ότι όποιος θεωρηθεί έκτοτος από ένα δημόσιο έργο, δεν μπορεί εύκολα να μπει σε ένα άλλο δημόσιο έργο. Δεν μπορεί να μπει καθόλου μάλλον. Με το που ανέλαβε η κυβέρνηση, για να καταλάβουμε δηλαδή μερικές φορές που είναι και τα κολλήματα, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν δεν άλλαζε αυτό το πράγμα και ίσχυε αυτή η διαδικασία, ότι το πράγμα σε ένα μεγάλο βαθμό θα προχωρούσε. Το που θα έφτανε ή που δεν θα έφτανε, δεν ξέρω. Αλλά επειδή το παρακολουθούσαμε από κοντά, όταν ήταν και η κυρία Τελιγιορίδου, νομίζω ότι θα μπορούσε να έφτανε σε ένα σημείο. Δεν θέλω να πω ότι έγιναν πράγματα από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα πρέπει να είμαστε αντικειμενικοί σε ορισμένα πράγματα τα οποία κουβεντιάζουμε. Με την αλλαγή του νόμου, όταν ήρθε Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Γεωργιάδης και έκανε άρση αυτής του νόμου και είχε δικαίωμα ο κάθε έκτοτος να συμμετέχει σε άλλες διαδικασίες, ήταν λογικό και ότι η εταιρεία η οποία κρίθηκε έκτοτη γιατί δεν είχε προχωρήσει το έργο να διεκδικήσει και χρήματα και ασφαλιστικά ασφάλειες τα οποία το έργο δεν προχώρησε εξαιτίας γιατί φορτώνει τις διαδικασίες τους πλημελείς ελέγχους από μεριάς της περιφέρειας και της αντιπεριφέρειας για το έργο. Με αποτέλεσμα να ζητάει αυτά τα λεφτά που ζητάει. Και έτσι δικαιώθηκε και έτσι ξαναμπλόκαρε το έργο. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το φράγμα Νεστορίου. Είναι το αδρευτικό της Γέρμας που δεν προχώρησε. Είναι το φράγμα της Διποταμίας που δεν ξεκίνησε. Έτσι. Είναι μια σειρά όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία τα έχουμε βάλει από την αρχή και δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση κλείνει τετραετία. Καλά τα φορτώνουμε στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν κάνανε τίποτα απολύτως. Και είναι και αυτό που είπε ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Λαζαρίδης. Όταν είναι στην αντιπολίτευση, όλοι κατηγορούν την κυβέρνηση. Ναι. Αλλά όταν έρχονται στην κυβέρνηση, κάνουν ακριβώς τα ίδια. Μα είναι χαρακτηριστικό, Δημήτρη, πρόσεξε με. Έβγαλαν δύο ανακοινώσεις οι βουλευτές. Ο κύριος Τζικαλάγιας στις ανακοινώσεις του λέει: η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζει, κατανοεί και επιλύει όλα τα προβλήματα. Και η κυρία Τελιγιορίδου βγάζει ένα επίσης
δελτίο που λέει ότι το υπέρογκο κόστος παραγωγής και η δυναμία διάθεση των μήλων γονατίζουν τους μηλοπαραγωγούς της χώρας, επιρρύπτοντας ευθύνες ότι με την επίσκεψη εδώ του κλιμακίου δεν προωθήθηκε κανένα θέμα των μηλοπαραγωγών της Καστοριάς. Δηλαδή εκ διαμέτρου δύο διαφορετικά πράγματα. Τώρα να συμφωνήσω με ποιο από τα δύο. Είναι το ένα είναι άσπρο, το ένα είναι μαύρο. Δηλαδή είναι τόσο αντίθετα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Για το ίδιο πράγμα, προσέξτε. Αυτό είναι για το ίδιο πράγμα. Πώς το βλέπει ο ένας βουλευτής και πώς το βλέπει το άλλος. Εγώ να πω ότι το πρόβλημα είναι γνωστό. Είναι τόσο οξυμένο, σας λέω. Και θα δούμε πράγματα το επόμενο διάστημα στον νομό. Δυστυχώς το Μήλο είναι μια δυναμική καλλιέργεια και αποσχολεί χιλιάδες και παραγωγούς. Έτσι. Ναι. Το είπε και ο Δήμαρχος χθες ότι αποσχολεί και ντόπιο δυναμικό. Γι' αυτό έτσι. Δεν πρέπει να μένει απαρατήρητο σε αυτές τις εποχές. Όταν μιλάμε για μια διαδικασία στον νομό που είναι πάνω από 5-6 τα διαλογητήρια, ας πούμε, ναι, και όλα αυτά και μπορούν να διαχειριστούν όλο αυτό το πράγμα, αρκετός κόσμος στον νομό Καστοριάς συντηρείται από αυτό το πράγμα. Εάν χαθεί και αυτό το πράγμα, που έχουν χαθεί μια σειρά άλλα πράγματα, δεν ξέρω, ευελπιστώ, άκουσα κάποια θετικά, ίσως ξεκινήσει ένα κομμάτι της γούνας ή το ένα ή το άλλο, ναι, το έχουν πει και άλλες φορές ότι ένα μεγάλο κομμάτι της ανάπτυξης του νομού είναι και πρέπει να είναι η γούνα και μακάρι να ανοίξει και να μπορέσει να προχωρήσει, ευελπιστώ, σε μια κατάσταση να μείνει τουλάχιστον με αυτά που διαβάζω σε παγκόσμιο επίπεδο η μόνη περιοχή που θα παράγει γρανοδιαστήματα. Ευελπιστώ να κρατηθεί δηλαδή αυτό το κομμάτι, γιατί άλλον τρόπο δεν βλέπω. Έτσι. Από εκεί και πέρα, το Μήλο τη στιγμή αυτή είναι, θα πάθει τα χειρότερα από ό,τι έπαθε το Φασόλι τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτό. Μπήκε και το ζήτημα και από τους άλλους συναδέλφους και για τις υπόλοιπες παραγωγές. Ναι. Κοιτάξτε, θα σας πω ένα απλό πράγμα. Πέρυσι... Μπήκε για τα φασόλια και θερμοκρασία, στην οποία χαλάνε τα φασόλια. Τον κανονισμό δηλαδή του ΕΛΓΑ που πρέπει να αλλάξει και που τα ζητάτε τόσα χρόνια πια. Μπήκε και αυτό το ζήτημα. Και δεν ξέρω αν θα αλλάξει. Εγώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Ζητάτε τους 35 βαθμούς και όχι τους 40 που είναι τώρα. Και εκεί φαίνεται ο κύριος Κεδίκογλου να λέει ότι ναι, έχετε δίκιο. Μα όταν έχουμε δίκιο, γιατί δεν αλλάζει το πράγμα. Και εγώ λέει από την Εύβοια είμαι και είχα 35 βαθμούς και τα λοιπά και είχα και γρασία, ένα πράγμα αφόρητο, καταστράφηκαν τα πάντα. Αναγνωρίζει ότι έχουμε δίκιο. Γιατί δεν το αλλάζουμε. Δεν ξέρω τι να πω. Σας είπα και πριν ότι το μεγάλο ζήτημα είναι το πώς αντιμετωπίζεται ο αγροτικός τομέας στην Ελλάδα. Και εγώ θα σας πω και κάτι άλλο γιατί που έχει να κάνει με τα σιτηρά, το οποίο ναι, θα το δούμε φέτος να ξεκινάει, αλλά ουσιαστικά θα φανεί την επόμενη χρονιά. Πέρυσι η καλλιέργεια σε ένα μεγάλο βαθμό καλλιεργήθηκε με τιμές οι οποίες ήταν χαμηλότερες. Έτσι. Τα λιπάσματα ναι, πέρυσι το διάστημα αυτό ήταν κοντά στα 22-23 ευρώ το σακί. Όταν μπήκανε στην παραγωγή, μιλάω για την καλλιέργεια του σταριού. Σήμερα είναι στα 44. Οι τιμές οι οποίες πήραν οι παραγωγοί, ναι μεν ήταν υψηλές, αλλά ουσιαστικά δεν κάλυψανε με βάση την απώλεια που είχαν από τις καιρικές συνθήκες και το βάλαμε και σαν ζήτημα εκεί πέρα για τα ψέα, τα οποία την Καστοριά όλα τα χρόνια μας πετάνε απ' έξω. Έτσι, ειδικά την τελευταία τριετία, η μόνη χρονιά που πήραμε ψέα ήταν τα ψέα του 17 για τα σιτηρά και τα φασόλια που έχουν πάρει πιο μπροστά. Αλλά από εκεί και πέρα το κομμάτι αυτό που έχει να κάνει με τα σιτηρά θα το βρούμε μπροστά μας. Και δεν βλέπω η κυβέρνηση να μπαίνει σε μία λογική. Και αυτό που μπήκε για τις συνδεδεμένες, ότι θα πάει να δοθεί συνδεδεμένη και το ένα και το άλλο, δεν είναι εύκολο και αν θα περάσει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με την διαδικασία της καινούργιας ΚΑΠ, γιατί ο φάκελος πραγματικά που έχουν καταθέσει το τελευταίο διάστημα εγκρίθηκαν άλλες 7 χώρες για τη νέα ΚΑΠ, που ο φάκελος της Ελλάδας γυρίζει πίσω για τρίτη φορά. Αχ, Δημήτρη, σιτηρά μου λες, το ένα μετά το άλλο τα χωράφια γεμίζουν τζάμια και καθρέφτες. Χάνονται βοσκότοποι. Εδώ δεν ξέρω τι μπορεί να ζήσουμε τα επόμενα χρόνια, αλλά νομίζω ότι θα περικυκλωθούμε από τέτοιου είδους ζητήματα. Το βλέπουμε το πόσο δηλαδή και όσο υπάρχει το ενεργειακό πρόβλημα παντού, νομίζω ότι ο καθένας θα πει ποιο στάρι τώρα, δώσ' το εκεί πέρα να βάλουμε κανένα τζάμι, εντάξει, να πάρουμε κανένα φραγκό. Ήδη έχει αρχίσει και γίνεται στον νομό. Άμα πάρει δεν βλέπεις τι γίνεται. Δεν μείνει χωράφι στο τέλος. Πίσω από το αεροδρόμιο, στον παλιό δρόμο πηγαίνουν. Τεράστιες εκτάσεις εκεί, ναι. Λοιπόν, τεράστιες εκτάσεις οι οποίες έχουν. Τα φυλάνε μέρα νύχτα εκεί οι άνθρωποι, βέβαια. Ναι. Τα φυλάνε, οι σκοπιές. Το επόμενο διάστημα θα γεμίσουν όλο καθρέφτες και το ζήτημα δεν είναι. Κοιτάξτε, δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Το ζήτημα που έχει να κάνει με τα φωτοβολταϊκά, επειδή
τυχαίνει να είναι και ένα κομμάτι της παλιάς μου δουλειάς, έτσι, της ηλεκτρολογίας. Ναι, ναι. Θα γεμί, είναι το θέμα της αύξησης της μέση τιμής της θερμοκρασίας στις περιοχές αυτές. Τα πρώτα αποτελέσματα στα μεγάλα πάρκα που έχουν γίνει στην Κουζάνη δείχνουν μια σταθερή αύξηση σε μόνιμη βάση 5 βαθμούς συν. Αυτό θα το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια. Αλλάζει το μικροκλίμα της περιοχής, της κάθε περιοχής. Και θα είναι και άλλα ζητήματα δηλαδή που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με βάση τη λογική αυτή και το τι ακριβώς. Εδώ έχουμε χιλιάδες όγκους νερού, ειδικά στην περιοχή της Καστοριάς, που θα μπορούσαν να γίνουν άλλα 10 υδροελεκτρικά και να παράξουν ρεύμα για να μπορέσουν να καλύψουν, να μην πω το 30% της ΔΕΗ από την περιοχή που κάλυπτε με το κάρβουνο. Άρα, Δημήτρη, μετά τα Άρα για να φτάνουμε και σε ένα συμπέρασμα, Δημήτρη, μετά τα χθεσινά πιστεύεις ότι ο σώζον εαυτόν σωθήτω, αυτό είναι που βγαίνει από χθες? Εγώ κοιτάξτε να δείτε, όλη μου τη ζωή έχω δείξει ότι δεν συμβιβάζουν ποτέ και δεν θεωρώ τίποτα θέσφατο και τίποτα ότι είναι αποφασισμένο. Το είπα και στους συναδέλφους εκεί πέρα, εάν δεν βγούμε, εάν δεν διεκδικήσουμε πράγματα στον δρόμο, πιέζοντας την κατάσταση στον δρόμο, αποτέλεσμα δεν θα υπάρξει. Το να καθόμαστε να συζητάμε πότε ακριβώς θα γίνει, να με δούμε τα μήλα, πουλήθηκαν, δεν πουλήθηκαν και το τι ακριβώς έγινε όταν έρθει, να το πω έτσι λαϊκά όπως το λένε οι δικοί μας. Για το αυγό θα μου πεις. Για το αυγό θα σας πω. Δηλαδή μετά τι μπορεί να γίνει. Μετά θα έχει χαθεί η μπάλα. Θα πρέπει να γίνουν πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πολύ πιο μπροστά. Εμείς την επόμενη εβδομάδα έχουμε μία σκέψη, να καλέσουμε μία σύσκεψη, ψάχνουμε να δούμε το χώρο. Ναι, είπε, φτιάξε και μία επιτροπή, είπε όμως, και ελάτε να τα συζητήσουμε ακριβώς, το ότι πρέπει να αλλάξουμε. Όλους τους φορείς. Αυτό είναι καλό. Είναι ένα καλό αυτό. Είναι ένα καλό, Δημήτρη, αυτό. Ποιο? Που είπε ότι φτιάξτε και μία επιτροπή, συγκροτήστε μία επιτροπή, ελάτε να τα πούμε για το τι πρέπει να αλλάξουμε. Κοιτάξτε να δείτε, τα έχουμε πει πολλές φορές ειλικρινά, δηλαδή να πάμε να ξαναπούμε τι. Είστε και γνώριμες, είστε και γνωστοί εκεί τώρα πια. Είναι... Μιλάτε με τα μικρά σε ονόματα. Έχουμε πάει τόσες φορές, έχουμε πάει τόσα υπομνήματα, έχουμε πάει τόσες παραστάσεις έχουμε κάνει, τα έχουμε εξηγήσει, συμφωνούν μαζί μας, ναι έχετε δίκιο. Ναι έχετε δίκιο. Ναι. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι εάν η κυβέρνηση πάρει απόφαση να στηρίξει αυτό το πράγμα. Που σας λέω ότι σήμερα εγώ αυτό που βλέπω δεν υπάρχει. Να μιλήσουμε για το κομμάτι της επιδότησης των ζωοτροφών που λέγανε ότι θα μας δώσουν. Το συζητάμε από πέρυσι το Δεκέμβριο. Θα το πάρετε, θα το πάρετε. Έχουμε φτάσει Σεπτέμβριο και δεν έχουμε πάρει τίποτα. Πήραμε το πετρέλαιο επιστροφή που είναι να γελάς. Πραγματικά είναι να γελάς. Παίρναμε συνολικά σαν παραγωγή 240 εκατομμύρια με τιμή στο πετρέλαιο 1,10 και πήραμε 76 με τιμή στο πετρέλαιο 2 ευρώ. Πώς μπορούν να γίνουν αυτά? Και έχεις τις διπλανές χώρες που το πετρέλαιο επιδοτείται και φτάνει τα 35 λεπτά. Είναι πολύ βασικά πράγματα αυτά για τον αγροτικό κόσμο και χτινοτροφικό κόσμο του νομού μας. Δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Ειλικρινά δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Δηλαδή, εγώ αυτό που παρουσίασα σαν στοιχεία είναι, σας λέω, να πάμε να μιλήσουμε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας. Σωστά. Όσα ζώα σφακτήκαν παραγωγικά, γελάδες και πρόβατα. Έχεις κάνει, και ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό, έχεις κάνει μια αναφορά χθες για το πόσα ζώα έχουν εξαφανιστεί πια από τον νόμο μας, έχουν σφαγεί και δεν γυρίζουν πίσω. Ναι. Γιατί δεν μπορούν να κρατηθούν πια κοπάδια λόγω του κόστους. Για να τα κρατήσει κάποιος. Και εδώ, τη σχέση κόστος και ωφέλους, μάλιστα. Στην περιοχή του Αγίου Ναναργύρου, να σας πω, χωριά τα οποία είχαν πάνω από 10 κοπάδια το κάθε χωριό, σήμερα να μην υπάρχει ούτε ένα. Ναι, ναι, ναι. Θέλετε να μιλήσουμε για άλλες περιοχές, δηλαδή δεν ξέρω τι θέλουν να κάνουν. Και εδώ δεν είναι μόνο ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την παραγωγή και με το ένα και με το άλλο. Είναι και ζητήματα της εγκατάλειψης της υπαίθρου. Πού θα πάνε αυτοί, δηλαδή, και να φύγουν, δηλαδή, θα πρέπει να πάνε όλοι να γίνουν. Τέτοιοι σερβιτόροι στα νησιά, αρχίζουν να θυμάμαι αυτό που έλεγε ο Μακαρίτης, ο Χαρέλος, ο Φλουράκης, συγγνώμη που θα το πω, αλλά θα γίνουμε τα καρσόνια της Ευρώπης. Τα καρσόνια της Ευρώπης. Τώρα δικαιώνεται μετά από τόσα χρόνια. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα μαζί μας, έτσι αναλυτικά, ψύχραιμα και ωραία. Όπως πάντα, να πούμε 5 πράγματα ως, θα λέγαμε, επιστέγασμα όλων αυτών που είχαμε χθες ή ως κεντρική ιδέα για το τι ζήσαμε χθες. Σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας. Συγγνώμη λίγο, επειδή μου δίνεις και το λόγο, έχω να κάνω, θυμάστε ότι έχουμε βάλει τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την παραπλάνηση του καταναλωτικού κοινού όσον αφορά τη ΦΕΤΑ. Ναι. Τα προηγούμενα.
έβγαινε η κυβέρνηση και έλεγε με βάση τον νόμο του Βορύδη αντιμετωπίστηκαν οι ελληνοποίησεις και όλα αυτά. Όλες τις καταγγελίες για τις συγκεκριμένες εταιρείες έχουμε κάνει εμείς σαν σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων με αναλύσεις που κάναμε και τις πληρώσαμε από την τσέπη μας. Τις πήγαμε στο Υπουργείο. Έγιναν δειγματοληπτικά εξετάσεις από το ίδιο το Υπουργείο, βρέθηκαν τα ίδια αποτελέσματα. Υποτίθεται ότι θα επιβάλλουν τα πρόστιμα. Βγαίνουν στα δικαστήρια και με βάση τον νόμο του Βορύδη αθωώνονται και βγαίνουν Ελλάδοι. Και δεν είναι που βγαίνουν Ελλάδοι, θα ζητήσουν και διαφυγόντα κέρδη από αυτούς που κάνουν τις καταγγελίες. Το είπες χθες και αυτό στον Υπουργό. Λοιπόν, και πραγματικά διαβάζοντας την απόφαση, γιατί καταφέραμε να πάρουμε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, είναι πραγματικά να φρίξεις. Και δεν ξέρω τελικά τι ακριβώς συμβαίνει εδώ πέρα. Υπάρχει θέμα με τη δικαιοσύνη, συγγνώμη που θα το πω. Υπάρχει θέμα με τη δικαιοσύνη ή υπάρχει θέμα με την κυβέρνηση. Και ποιος θέλει να καλύψει και τι θέλει να καλύψει. Και πού θέλει να πάει όλη την ιστορία. Ειλικρινά. Δημήτρη. Έχουμε φτάσει δηλαδή στα όρια. Ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω άλλο. Και τι άλλο πρέπει να κάνω. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Καλημέρα. Καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν, Δημήτρης Μόσχος, ο πρόεδρος του συνεταιρισμού. Κρατήσαμε λίγο παραπάνω την κουβέντα, αλλά έχει το ενδιαφέρον όλο, γιατί επαναλαμβάνω, ο Δημήτρης Μόσχος είναι η ψύχρεμη φωνή. Τεκμηριωμένη φωνή, μιλάει πάντοτε με επιχειρήματα και με χαρτιά και με στοιχεία. Αντένες 936 centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.